το δύσκολο πραγματικά έργο μας, γιατί επειδή η κυρία είναι δύσκολη για όλους, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο το να καταφέρεις να κάνεις τον κόσμο να περάσει καλά και να διασκεδάσει γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει, όπως κάθε χρόνο, ένα μικρό θεατρικό. Βεβαίως, θα είστε λίγο επίοικοι μαζί μας, γιατί εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες. Ό,τι κάνουμε βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, με πολύ αγάπη για όλους εσάς. Θα είστε λοιπόν επίοικοι. Θέλω όμως να είστε λίγο large στο χειροκρότημα. Γιατί οι καλλιτέχνες... ότι θα κάνουμε το μικρό θεατρικό μας, θα κόψουμε τη βασιλόπιτα, θα κλώσουμε δύο γύρες και μετά θα βγούμε για πατινάδα και φέτος αποφασίσαμε μαζί με τον Όμιλο Μπούλες και Γελίτσαρη να βγούμε όλοι μαζί μετά για πατινάδα, που σημαίνει ότι θα κάνουμε εμείς τη δικιά μας μικρή πατινάδα και μετά θα πάμε στο σπίτι του Όμιλου να συναντηθούμε όλοι μαζί και να κατεβούμε στην πόλη. Επομένως, μην φύγετε, γιατί φέτος το πρόγραμμα είναι λίγο πιο δυνατό. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουτσογιάννη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Μάτζιο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Καναβαλιού, τον κύριο Ζάχο και την πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου, την κυρία Βαρβέρη, που είναι σήμερα μαζί μας. Και αφού ευχαριστήσω τις κυρίες από το ΚΒΑΤ με ανάουσας, που ήρθαν σήμερα να ετοιμάσουν πολύ ωραίες μάσκες και καπέλα για τα παιδιά μας, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο για να κόψει τη βασιλόπιτα. Πρώτα απ' όλα, μιας και σήμερα ανοίγει το τριώδιο, να ευχηθούμε να έχουμε καλές αποκριές όπως τα τελευταία χρόνια. Και είμαι σίγουρος ότι με τέτοιο κέφι η διάθεση και η ζωντάνια θα είναι εξαιρετικές. Οφείλω να ομολογήσω ότι όταν με πήρε τηλέφωνο η Ευαγγελιό για να με καλέσει να έρθω στην κοπή της βασιλότητας, επέμενε να δω το θεατρικό. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε τον λόγο για τον οποίο επέμενε, και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλάβουμε σύντομα όλοι. Είναι από τις λίγες φορές που ένα ερασιτεχνικό, όπως το είπες, αλλά με τόσο καλή διάθεση θεατρικό, κρύβει τόσα πολλά νοήματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και οι τελευταίοι που έχουν απομείνει γαλάτες, ότι θα είναι μια ευκαιρία όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα να ανοίξουμε τον τόπο μας, να γίνουμε εμείς πιο ανοιχτοί ως άνθρωποι και ποτέ κανείς δεν έχασε από αυτό. Τα υπόλοιπα στην πορεία. Λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους τους, σε όλα τα παιδιά του Συλλόγου καλή αποκριά, καλή χρονιά, υγεία, διασκέδαση και πάντοτε με το κέφι σας και το χιούμορ σας να πηγαίνουμε αυτή την πόλη να πούμε μπροστά. Να είστε καλά, καλή αποκριά να έχουμε.